Χαίρετε! Σήμερα, τώρα που βλέπετε αυτό το βίντεο, είναι Δευτέρα, είναι 18 Μαΐου και είναι 11 το πρωί. Είναι το πρωινό vlog της Δευτέρας. Όμως, όπως καταλαβαίνετε από το σκηνικό, το έχω γυρίσει από χθες το απόγευμα στην επιστροφή μου από την εξόρμηση που έκανα προς την πόλη για να κάνω κάποιες δουλειές που είχα να κάνω. Λοιπόν, το σημερινό πρωινό vlog είναι θεωρητικό. Θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι κατά καιρούς απασχολεί όλους μας ή έχει απασχολήσει ή θα απασχολήσει όλους μας. Πώς αντιμετωπίζω έναν απροσδόκητο χωρισμό. Ξέρετε ότι από τις 8 Απριλίου 2020 έχω σταματήσει να παίρνω email για να γίνουν vlogs, όμως δεν έχουν σταματήσει να έρχονται τα emails. Απαντώ εκείνη την... Έχω μια έτοιμη απάντηση που εξηγώ στους φίλους ότι δεν παίρνω πλέον emails για vlogs από αυτή την ημερομηνία, στέλνω τα ανάλογα links για τα βίντεο που εξηγώ γιατί δεν παίρνω emails για vlogs. Όμως οι περισσότερες επικεφαλίδες αυτών των email, επειδή δεν τα διαβάζω, γιατί ο λόγος που σταμάτησα να παίρνω για να έχω χρόνο να κάνω άλλα πράγματα αντί να διαβάζω email, οι περισσότερες επικεφαλίδες, το θέμα δηλαδή στο email ήταν «Χωρίσαμε ξαφνικά», «Νόμιζα ότι με αγαπούσε και με έχει παρατήσει», «Εκεί που δεν το περίμενα χώρισα από το γάμο μου, από τη σχέση μου» κλπ. Έχω εργαστεί για 20 χρόνια ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω δουλέψει πολύ με ζευγάρια και με ανθρώπους που ερχόντουσαν μόνοι τους για ατομική ψυχοθεραπεία αλλά και με ζευγάρια, και ένας χωρισμός είναι η πιο συνήθις αφορμή για την οποία ένας άνθρωπος ψυχοψάχνεται. Οι περισσότεροι από εσάς εδώ στο κανάλι θα χαμογελάσετε, είμαι σίγουρη, ακούγοντας αυτά που σας λέω τώρα, και θα σκεφτείτε ότι την πρώτη φορά που ήρθατε σε επαφή με τα βίντεό μου ήταν ίσως όταν κάνατε search στο διαδίκτυο «χωρισμός», «απιστία», «με χώρισε», «πώς το ξεπερνάω». Γιατί εδώ στο κανάλι έχουμε πάρα πολλά τέτοια βίντεο, υπάρχει ολόκληρο τεράστιο playlist για την απιστία, υπάρχει playlist με θέμα «πρέπει να χωρίσω», υπάρχει playlist με θέμα διαζύγιο κλπ. Κλπ. Και έτσι είπα να μοιραστώ σήμερα ορισμένες σκέψεις μου μαζί σας για το πώς αντιμετωπίζουμε ένα χωρισμό που δεν τον βλέπουμε να έρχεται. Καταρχάς, θεωρώ πως κανένας χωρισμός δεν είναι απροειδοποίητος. Τα προειδοποιητικά σημάδια για ένα χωρισμό υπάρχουν μέσα στη σχέση και μέσα στην καθημερινή ζωή του ζευγαριού πολύ καιρό πριν. Για να μην γίνω και πολύ κοινική και να πω ότι από την πρώτη μέρα της γνωριμίας υπήρχαν εκεί οι σπόροι που θα εξελίσσονταν στη συνέχεια στο δέντρο ή στο ζυζάνιο που θα χώριζε το ζευγάρι. Ένα ζευγάρι το οποίο είναι ταιριαστό, ένα ζευγάρι που έχουν κοινά πνευματικά οράματα, ένα ζευγάρι που είναι και δυο σε παρόμοιο επίπεδο ψυχοσυναισθηματικής οριμότητας, ένα ζευγάρι που είναι και δυο όριμοι πνευματικά, ψυχικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά, δύσκολα θα χωρίσουν. Τα ζευγάρια που χωρίζουν είναι εκείνα τα ζευγάρια που είναι ατέριαστα. Και όταν λέω ατέριαστα, δεν εννοώ σε θέμα εξωτερικής εμφάνισης ή σε θέμα κοινωνικής θέσης ή οικονομικής επιφάνειας, ατέριαστα σε θέματα προσωπικής ανάπτυξης. Αυτή είναι η άποψή μου, αυτή ήταν έκτοτε η άποψή μου, ότι τα ζευγάρια που ταιριάζουν πνευματικά, ψυχοσυναισθηματικά και διανοητικά είναι ζευγάρια τα οποία, εάν αγαπιούνται και ταιριάζουν, θα παραμείνουν μαζί. Τα περισσότερα ζευγάρια όμως, να λέμε και αλήθειες, είπαμε και λέμε πολλές αλήθειες σε αυτό το κανάλι, τα περισσότερα ζευγάρια είναι μαζί τυχαία. Είχε πει ο γιος μου, ένα πολύ πετυχημένο, ο Λάζαρος, πρόσφατα, λέει, βλέπεις κάποια ζευγάρια και είναι σαν να είναι τυχαίοι παίχτες που τους έχουν ταιριάξει σε ένα τηλεπαιχνίδι και τους βάζουν να παίζουν εκεί πέρα reality, να δούμε πόσο καιρό θα αντέξουν δύο ατέριαστοι άνθρωποι μεταξύ τους. Είχε δίκιο ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος 23 ετών, αλλά κόβει το μυαλό του και έχει οξία παρατηρητικότητα βλέποντας τα ζευγάρια. Φυσικά αυτό το πράγμα έχει να κάνει και με το ότι μεγάλωσε μαζί μου, έχει παρακολουθήσει ούκο λίγες φορές συζητήσεις δικές μου και με φίλες μου, με φίλους μου για χωρισμούς, για τέτοια πράγματα κλπ.
Και όταν δεν πρόκειται για τη δική του προσωπική ζωή, μπορεί να δει ξεκάθαρα, όπως και όλοι μας φυσικά, όταν είναι για τους άλλους, για ένα τυχαίο ζευγάρι που βλέπουμε, για ένα άλλο ζευγάρι που γνωρίζουμε, μπορούμε εύκολα να πούμε πω τι αντέριαστε αυτοί οι δύο. Αν είμαστε όμως ο ένας από τους δύο και βρισκόμαστε μέσα σε εκείνη τη σχέση, που για να βρεθείς μέσα σε μια ερωτική σχέση σημαίνει ότι προϋπήρξε ανάγκη ερωτικής σχέσης, προϋπήρξε ερωτική επιθυμία, προϋπήρξε μια φαντασίωση, ένα όνειρο, ένα όραμα που έχεις φτιάξει μέσα στο μυαλό σου για τη σχέση, και τις περισσότερες φορές το όραμα που φτιάχνουμε μέσα στο μυαλό μας για τη σχέση είναι προτού καν γνωρίσουμε την κυρία Τέλεια, τον κύριο Τέλειο. Δηλαδή είμαι μόνη μου, είμαι μόνος μου, κάθομαι και βλέπω, ξέρω εγώ, ταινίες που δείχνει ζευγάρια, παρακολουθώ στο Instagram, στο Facebook, στα κοινωνικά δίκτυα φωτογραφίες λαμπρών και υπερλαμπρών ζευγαριών. Έχετε γνωρίσει και εσείς ζευγάρια πολύ αγαπημένα που χώρισα ξαφνικά, ονόματα δεν λέμε, υπόλοιψη δεν θίγουμε, όλοι έχουμε δει. Και λέω πω, θέλω κι εγώ να είμαι σε μια σχέση, θέλω κι εγώ να ζήσω τον έρωτα, θέλω κι εγώ να ζήσω την αγάπη. Οπότε καθόμαστε και στείνουμε το παραμύθι, φτιάχνουμε το όνειρο για το πώς θα είναι η ιδανική αγάπη για μας. Και μετά, τυχαία, επειδή η ζωή έχει πάρα πολλές πιθανότητες, όσοι είναι μαθηματικοί το γνωρίζουν πολύ καλά για τον νόμο των πιθανότητων, πόσα περιόριστες πιθανότητες υπάρχουν για να συναντηθούν δύο τυχαίοι άνθρωποι. Γνωρίζουμε ανθρώπους και άμα βρεθεί κάποιος άνθρωπος στο δρόμο μας, ή άμα βρεθούμε στο δρόμο του, τέλος πάντων γίνει μια τυχαία γνωριμία, που αυτός ο άνθρωπος έχει ερωτική επιθυμία προς εμάς, ερωτική έλξη, και έχουμε και εμείς ερωτική έλξη προς εκείνον, και θέλει παρόμοια πράγματα με αυτά που θέλουμε εμείς, δηλαδή θέλει και αυτός να ερωτευτεί, θέλει και αυτή να ερωτευτεί, θέλει και αυτός να ζήσει το όνειρο, θέλει και αυτή να ζήσει το όνειρο, δεν είναι δύσκολο πράγμα να πάρουμε τη φατσούλα αυτού, αυτής που μας, που είναι διαθέσιμος, διαθέσιμη για να παίξει αυτό το έργο μαζί μας, να την κοτσάρουμε στο σενάριο που έχουμε για τον ιδανικό έρωτα και να αρχίσουμε να επενδύουμε πάνω στο ήδη φτιαγμένο όνειρο και να εξηγούμε και να αποδίδουμε όλα όσα συμβαίνουν μέσα στην γνωριμία με αυτόν τον καινούριο, με αυτήν την καινούρια, στο ότι ναι, αυτό, όλα έπρεπε να συμβούν για να συναντηθούμε. Και λέγονται αυτά τα μεγάλα ερωτικά λόγια, όσα έχω ζήσει στη ζωή μέχρι τώρα έπρεπε να τα ζήσω για να σε συναντήσω, όσους δρόμους έχω πάρει έπρεπε να τους πάρω για να σε συναντήσω. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας τυχαίος άνθρωπος που έχουμε γνωρίσει, έτυχε τη στιγμή που γνωριστήκαμε να έχουμε και οι δυο ένα άνοιγμα στο να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση, και αν προχωρήσαμε σε αυτή την ερωτική σχέση χωρίς να ελέγξουμε ψύχρεμα, με ρεαλισμό, με αυτογνωσία, το ποιος είναι ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας και ποιοι είμαστε εμείς, και αν υπάρχει όντως συμβατότητα και αν όντως αυτός ο άνθρωπος ταιριάζει στο όραμα που έχω φτιάξει για την ιδανική σχέση για μένα, εάν έχει συμβατότητα αυτός ο άνθρωπος μαζί μου, αυτός ο άνδρας, αυτή η γυναίκα, αν έχει συμβατότητα μαζί μου και αν εγώ έχω συμβατότητα μαζί του και μαζί της, αν μοιάζουμε σαν άνθρωποι, αν μιλάμε την ίδια γλώσσα. Και σας παρακαλώ πολύ να μην κολακεύεστε από σχόλια του τύπου, να σας λέει ο άλλος πω, βάζεις λόγια στα συναισθήματά μου. Όταν σας λέει ο άλλος βάζεις λόγια στα συναισθήματά μου σε μια ερωτική σχέση, αυτό που προφανώς προσπαθεί να σας πει είναι ότι εγώ δεν έχω συναισθήματα ή δεν λειτουργώ όπως λειτουργείς εσύ. Δεν βλέπω τον κόσμο με τον ρομαντισμό που τον βλέπεις εσύ, δεν βλέπω τον κόσμο με τον φακό που τον βλέπεις εσύ, και θα μιλάς εσύ για μας, θα φτιάχνεις εσύ το παραμυθάκι μας και εγώ θα κάθομαι εδώ δίπλα και θα σου λέω «Ω αγάπη μου, τι ωραίος ποιητής που είσαι, είσαι ποιητής άνδρα μου, είσαι ποιητής γη, είσαι ποιήτρια γυναίκα μου» και βάζεις λόγια στα συναισθήματά μου. Τα συναισθήματα, εάν υπάρχουν, δεν μπορούν να κλείσουν το στόμα τους. Ένας ο οποίος έχει πραγματικά αυθεντικά ερωτικά συναισθήματα δεν μπορεί να σταματήσει να μιλάει για τα συναισθήματά του. Δεν περιμένει από το άλλο πρόσωπο, από το πρόσωπο που έχει μπει στη ζωή του, να αναδώσει αυτό λόγια στα συναισθήματά του. Και μπαίνουμε σε μία σχέση και στην ουσία τα φτιάχνουμε με μας. Τα φτιάχνουμε με τον εαυτό μας και με τα όνειρα του ηλίθιου εαυτού μας. Του ηλίθιου δεν είμαστε και τόσο ηλίθιοι. Δηλαδή, του αφελούς εαυτού μας, θα πω καλύτερα. Το αφελούς εαυτού μας, που έχουμε έτσι κουραστεί να είμαστε μόνοι, έχουμε κουραστεί να ζηλεύουμε αυτούς που είναι σε ερωτικές σχέσεις και ζουν το όνειρο, living the dream. Έχω ένα φίλο στο Facebook, ο οποίος είναι Αυστραλοκύπριος, και κάθε λίγο βάζει διάφορα post και γράφει living the dream. Και θέλω πάρα πολύ να πάω από κάτω να του γράψω, which dream, whose dream.
Ποιο όνειρο ζεις, γιέ μου? Πιανού το όνειρο ζεις, το δικό σου, το γονέο σου, του περιβάλλοντος σου? Λοιπόν, οι περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε σχέσεις τυχαίες, τυχάρπαστες σχέσεις, συγγνώμη ας σας προσβάλλω, δεν το λέω ειδικά, μιλάω γενικά, σε τυχάρπαστες σχέσεις που έτυχε να βρεθούν στον δρόμο τους, που έτυχε να κάνουν κλικ μια συγκεκριμένη στιγμή και στην πορεία, επειδή είναι γλυκό το μέλι, έχει γλύκα ο έρωτας, ο αρχικός, έχουν γλύκα αυτές οι ορμόνες, οι έντονες, οι νευροδιαβιβαστές που παθαίνουν πανικό, ειδικά τους 3 πρώτους μήνες μιας γνωριμίας. Είναι πολύ δυνατό, πολύ έντονο το σαρκικό συναίσθημα, το σωματικό συναίσθημα που νιώθει ένας άνθρωπος που δεν έχει αγαπηθεί ερωτικά, σωματικά, που δεν έχει αγγιχθεί για πολύ καιρό. Είναι τόσο έντονο το συναίσθημα, το οποίο αποτελεί μεγάλη παγίδα, ούτως ώστε να μην ανοίγουμε τα μάτια μας και να μην βλέπουμε καθαρά πού πάω, πού βρίσκομαι, πού πάω, πού βαδίζω, είμαι στο δρόμο μου. Το τέρι, το ταιριαστό δεν θα μας βγάλει από το δρόμο μας. Θα περπατάει στο δρόμο του, θα περπατάμε και εμείς στο δικό μας και οι δρόμοι μας δεν θα συγκρούονται. Άμα χρειαστεί να βγούμε από το δρόμο μας για να συναντήσουμε το τέρι μας, δεν είναι το τέρι μας. Δεν είναι καν το αστέρι μας. Είναι ένα τυχαίο πεφταστέρι, το οποίο είχαμε έτσι, ανοιχτό το στόμα και το χάψαμε που έπεσε τυχαία μέσα στο στόμα μας. Μπορεί να ακούγουμε κοινική, αλλά δεν είμαι. Πιστεύω στην ερωτική αγάπη. Πιστεύω στα ταιριαστά ζευγάρια ότι μπορούν να υπάρξουν, γιατί έχω ζήσει ταιριαστά ζευγάρια. Υπήρξα πολύ τυχερή και έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που οι γονείς μου ταιριάζουν μεταξύ τους. Μπορεί με μένα να μην πολύ τέριαζαν, αλλά μεταξύ τους τέριαζαν. Έχω στο άμεσο οικογενειακό και φιλικό μου περιβάλλον ταιριαστά ζευγάρια για χρόνια μαζί. Χρόνια. Οι οποίοι πλέον μοιάζουν τόσο πολύ που είτε μιλάς με τον έναν είτε μιλάς με τον άλλον, δεν έχει διαφορά με ποιον μιλάς. Ενώ μοιάζουν τόσο πολύ στις απόψεις, στον τρόπο λειτουργίας, στον τρόπο σκέψης. Όχι ότι συγχωνεύεται ο ένας με τον άλλο, δεν μιλάω για συνεξάρτηση και συγχώνευση. Μιλάω για ομοιότητα, που μοιάζουν και στη φάτσα κιόλας πολύ, αρκετά ζευγάρια. Λοιπόν, δεν μας χωρίζει κανείς ξαφνικά. Δεν έρχεται κανένας χωρισμός από το πουθενά. Ήμασταν χωρισμένοι καιρό πριν, πολύ καιρό πριν. Τα σημάδια υπήρχαν εκεί πολύ προηγουμένως. Δεν θέλαμε να τα δούμε, δεν μπορούσαμε να τα δούμε, φοβούμασταν να τα δούμε, δεν αντέχαμε να τα δούμε. Όμως έχει συμβεί, για να μπούμε και πάλι στο θέμα του vlog, που είναι πώς αντιμετωπίζω ένα ξαφνικό χωρισμό. Όταν βιώνεις ένα ξαφνικό χωρισμό, τον οποίο είτε έχεις αποφασίσει εσύ ξαφνικά και σε έχει ξαφνιάσει ο ίδιος σου εαυτός, πως έχεις πάρει αυτή την απόφαση να αφήσεις το όνειρο, to live the dream, to stop living the dream, να σταματήσεις να ζεις το όνειρο της τέλειας αγάπης, του τέλειου συντρόφου, του τέλειου ζευγαριού. Είτε εσύ μπορεί να σου έχει έρθει μια φλασιά, να σου έχει δώσει ζωή ένα μπάτσο και να άνοιξε τα μάτια σου, είτε το τέρι σου να έχει φάει και αυτό μια φλασιά, να του έχει δώσει ζωή ένα μπάτσο και να έχει ανοίξει να έχουν ανοίξει αυτού τα μάτια και αυτός να σου πει, φτάνει. Φτάνουν τα ψέματα. Φτάνουν τα παραμύθια. Εμείς οι δύο δεν κάνουμε μαζί. Το προσπαθήσαμε, το παλέψαμε, το κάναμε, αλλά δεν βγαίνει. Γιατί πρέπει να βγαίνει. Μια πραγματική αγάπη δεν θέλει προσπάθεια υπερβολική. Δεν θέλει αγωνία. Δεν θέλει τι να πω και θα παρεξηγήσει, τι να μην πω, τι να κάνω. Μια πραγματική αγάπη είναι χαλαρή. Όχι του στυλ έλλειψη σοβαρότητας και υπευθυνότητας, αλλά του στυλ μπορώ να είμαι ο εαυτός μου χωρίς να έχω έγνοια, μην τυχόν και δυσαρεστήσω το τέρι μου, ο εαυτός μου. Λοιπόν, όταν μας χωρίζουν ξαφνικά ή όταν εμείς παίρνουμε την απόφαση να χωρίσουμε ξαφνικά, παθαίνουμε ένα σοκ. Σοκ. Σοκ και δέος. Με χώρισε. Τον χώρισα. Την χώρισα. Τι να κάνω? Να κλάψεις. Να πενθήσεις. Να το βιώσεις. Να το χωνέψεις. Να εντρυφήσεις σε αυτό που πραγματικά έχει συμβεί στη ζωή σου. Το τέρι που εσύ θεωρούσες ιδανικό για σένα, προφανώς δεν ήταν ιδανικό, είτε γιατί αυτό σε χώρισε, είτε γιατί εσύ το χώρισες. Μην κάνετε υπαναχωρήσεις σε χωρισμούς. Εάν σας χωρίσουν ή αν χωρίσετε κάποιον, μετά από πολύ καιρό σχέσεις και μετά από πολλές προσπάθειες επανασύνδεσης, γιατί
Όταν λέω φτάνω στο σημείο να χωρίσω, στο σημείο να πει ο άλλος φτάνει, φεύγω, βάζω μπροστά διαζύγιο, κάνω. Μην κάνετε επαναχωρήσεις. Έχω δει πολλές περιπτώσεις που έχουν γίνει επαναχωρήσεις, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα στο 99,9% των περιπτώσεων να προκαλέσουν πολύ περισσότερο πόνο, να καθυστερήσουν ακόμη περισσότερο τη διάρκεια του χωρισμού και φυσικά να καθυστερήσουν και την επάνωδο, την ψυχική και τη συναισθηματική, τη διανοητική, την οικονομική, την όποια επάνωδο μετά το χωρισμό. Άρα το παίρνουμε απόφαση, πενθούμε, δίνουμε στον εαυτό μας χρόνο να μην είμαστε καλά, είναι εντάξει να πηγαίνουμε από καναπέ σε καναπέ, είναι εντάξει να μην κοιμόμαστε καθόλου, είναι εντάξει, θα προσπαθήσουμε να κοιμηθούμε, ενώ είναι φυσιολογικό πράγμα να χαλάσει ο ύπνος μας, να χαλάσει η διατροφή μας ή να μην τρώμε τίποτα ή να τρώμε πολύ. Είναι φυσιολογικό πράγμα να μην είμαστε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας στη φάση που μας έχουν χωρίσει ή τους έχουμε χωρίσει. Είναι εντελώς φυσιολογικό πράγμα. Επιτρέπουμε στον εαυτό μας να είναι ο φρεσκοχωρισμένος ή φρεσκοχωρισμένη που έχει πάθει τραλαλά, που έχει χάσει το σύμπαν και τη γη κάτω από τα πόδια του. Είναι εντάξει να μην είμαστε καλά. Τώρα βλέπετε το 1/3 από εμένα, δεν πειράζει. Είναι εντάξει που δεν βλέπετε ολόκληρη αυτό το βίντεο. Δίνουμε στον εαυτό μας χρόνο να πενθήσει. Δεν είναι ανάγκη να δώσουμε εξηγήσεις σε οποιονδήποτε που μας ρωτάει, μα γιατί την χώρισες, γιατί τον χώρισες, γιατί σε χώρισε. Δεν δίνουμε εξηγήσεις. Εάν έχουμε ψυχολόγο, πάμε στο ψυχολόγο μας οπωσδήποτε για να κάνουμε σωτήριες συναντήσεις, πρώτες βοήθειες. Τουλάχιστον κάνουμε καμιά δεκαριά συναντήσεις με τον ψυχολόγο αν έχουμε από πριν, ειδικά για αυτό το θέμα. Αν δεν έχουμε, ψάχνουμε να βρούμε. Δίνουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα, όπως είπα και προηγουμένως, να μην είμαστε καλά και προσπαθούμε να θυμίζουμε συνεχώς τον εαυτό μας τις στιγμές εκείνες κατά τη διάρκεια της σχέσης που είχαμε σκεφτεί και εμείς ήδη να χωρίσουμε τον άλλον. Δηλαδή, μπορεί να έρθει ο άλλος να μας χωρίσει και να μας πει φτάνει, δεν σε θέλω πια, και να το δεχθούμε και προσβλητικά. Γιατί εντάξει, είναι πολύ φυσιολογικό όταν σε απορρίψει ερωτικά το τέρις, όταν σου πει ο άντρας σου, η γυναίκα σου, δεν σε θέλω πια. Είναι πολύ φυσιολογικό να ενοχληθείς, να πέσει η αυτοπεποίθησή σου. Ή ακόμη μπορεί να πέσει ακόμη και η αυτοεκτίμηση σου. Ξέρω εγώ αν είναι τόσο απεισφαλή, γιατί η αυτοπεποίθηση είναι κάτι πιο επιφανειακό. Φτιάχνεται εύκολα η αυτοπεποίθηση. Η αυτοεκτίμηση δεν φτιάχνεται εύκολα, θέλει πολύ δουλειά. Λοιπόν, όταν είμαστε χάλια και νιώθουμε ότι δεν μπορώ και δεν αντέχω, καθόμαστε και σκεφτόμαστε όλες εκείνες τις δύσκολες στιγμές στις οποίες εμείς αμφισβητούσαμε την απόφαση που είχαμε πάρει κάποτε πριν μερικά χρόνια ή πριν μερικούς μήνες να ενώσουμε τη ζωή μας με αυτόν τον τυχαίο άνθρωπο, τον οποίο θελήσαμε να βαφτίσουμε ως το άλλο μας μισό, τον οποίο βάλαμε σαν το πρόσωπο του ονείρου που είχαμε για την ιδανική σχέση, και να ξυπνήσουμε τον εαυτό μας. Ξύπνα, κόρη, ξύπνα. Κούρε. Δεν λέμε κούρε, λέμε γε. Ξύπνα γε μου, ξύπνα κόρη μου. Όνειρο ήταν. Τελείωσε. Ξύπνα. Ξεκουράστηκες. Συνέχισε να ζεις. Δεν προχωρούμε αμέσως σε φλερτ. Δεν δημιουργούμε άλλη σχέση, ούτε σχέση ανάκαμψης. Rebound relationship είναι ό,τι χειρότερο μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας. Είναι ένα rebound relationship. Παίρνουμε το χρόνο μας να είμαστε καλά με τον εαυτό μας. Κάνουμε πράγματα που πραγματικά γουστάρουμε. Τα πράγματα που λόγω της σχέσης δεν μπορούσαμε να κάνουμε, γιατί αρκετοί άνθρωποι βρίσκονται και σε σχέσεις που είναι περιοριστικές. Που υπάρχουν απαγορεύσεις. Μην πας από εδώ, μην πας από εκεί, μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Κάνουμε αυτά που γουστάρουμε να κάνουμε. Δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να συνέλθει. Βοηθάει πάρα πολύ η εργασιοθεραπεία και ειδικά η εργασιοθεραπεία η πρακτική, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με τα χέρια και κουράζει το σώμα, ξεκουράζει την ψυχή. Το κάνουμε αυτό. Δίνουμε στον εαυτό μας το χρόνο για να μπορέσει να ξεκουραστεί. Μέσω της εργασιοθεραπείας φεύγουν οι ορμόνες του άγχους, οι νευροδιαδραστές του άγχους και του στρες. Εκκρίνεται η οξυτοκίνη και νιώθουμε καλύτερα. Και ξεκινάμε τη δουλειά της ανάκαμψης. Το πένθος για μια σχέση που μακροχρόνια, και σχέσεις μακροχρόνιες είναι αυτές που διαρκούν 6 μήνες και πάνω, ποικίλει ανάλογα με την ηλικία του ανθρώπου, ανάλογα με την επίπεδο εξάρτησης ή συνεξάρτησης που υπήρχε μέσα στη σχέση και από πολλούς άλλους παράγοντες, αλλά σίγουρα θέλουμε τουλάχιστον 3-4 μήνες να συνέλθουμε μετά από μια μακροχρόνια σχέση. Σας στέλνω την αγάπη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα και θα τα πούμε στο βραδινό vlog. Φιλιά!